Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, εδώ είμαστε. Τελευταία εκπομπή από το σπίτι, γιατί τώρα πια βγήκαμε από το σπίτι, βγαίνουμε από το σπίτι και μένουμε ασφαλείς. Αυτό προσπαθούμε, αυτό ελπίζουμε, αυτό ευχόμαστε λοιπόν για όλους μας, να έχουμε έναν όμορφο μήνα, καλό μήνα. Σάββατο λοιπόν σήμερα, 9 του μηνός, και για μία ακόμη φορά θα έχουμε την χαρά να σας κρατήσουμε συντροφιά μέσα από το Like Quarantine Edition. Σε αυτή την εκπομπή ο Νεκτάριος Κυρκόπουλος, διεθνής στο χώρο του modeling, είναι αυτός ο οποίος θα μας δώσει, ή μάλλον θα δώσει για εσάς τους άντρες που μας παρακολουθείτε, tips για την εμφάνιση και την περιποίηση των ανδρών. Επίσης, η Σωτηρία Τριανταφυλλίδου, make-up artist, μας δείχνει βήμα-βήμα πώς να κάνουμε ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό μπρονζέ μακιγιάζ. Φυσικά, στην παρέα μας ο Τόλης Τσιρούδης δεν θα μπορούσε να λείπει, για να μαντέψουμε τι κάνει το gadget και να πούμε τα της νέας μετάβασης γεγονότα και το πώς περνάμε όλη αυτή τη μεταβατική περίοδο. Η Έφη Καλημέρη, διατροφολόγος μας, θα μας μιλήσει επίσης για ένα μεταβατικό θέμα. Πώς λοιπόν από τα κιλά της καραντίνας θα περάσουμε σε μια πιο ισορροπημένη υγιεινή διατροφή, έτσι ώστε να χτίσουμε ό,τι προλαβαίνουμε από το καλοκαιρινό μας ή μάλλον για το καλοκαιρινό μας κορμί. Επίσης, η EMC Skincare, η εταιρεία η οποία έχει βραβευτεί για την πατέντα της κρέμας ομορφιάς, κρέμα ημέρας, την οποία χρησιμοποιείται διαφορετικά στην Κοζάνη και διαφορετικά στην Αθήνα. Τι θέλω να πω με αυτό, θα σας τα πούμε στη συνέντευξη που θα ακολουθήσει σε πάρα πολύ λίγο. Θα είναι λοιπόν η υπεύθυνη της εταιρείας κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή την πρωτοπόρα δημιουργία στο χώρο των καλλιτικών, των κρεμών περιποίησης και ομορφιάς. Λοιπόν, στο σημείο αυτό πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ βλέπουμε Facebook, Instagram που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να τα λέμε και διαδικτυακά. Με τον Νεκτάριο Κυρκόπουλο, μοντέλο, ο οποίος έτσι πρωταγωνιστεί στην Ινδία, στο Ντουμπάι, εκεί πέρα στο Bollywood, ο οποίος λοιπόν μας δίνει αποκλειστικά συμβουλές και tips για την ανδρική περιποίηση, την ανδρική ομορφιά. Γεια σας, είμαι ο Νεκτάριος και αυτές είναι οι συμβουλές μου για σήμερα. Αυτό θεωρώ δεν χρειάζεται να το αναφέρω καθόλου γιατί ίσως είναι κάτι που το γνωρίζετε. Αν νιώθετε άβολα με το σώμα σας, όπως για παράδειγμα, αν θεωρείτε ότι έχετε παραπάνω κιλά, κάντε κάτι για να τα χάσετε. Όπως επίσης, αν είστε πολύ λεπτός, κάντε κάτι για να πάρετε, βάζοντας τη ζωή σας ένα γυμναστήριο και ακολουθώντας ένα πιο υγιή και ισορροπημένο τρόπο διατροφής. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε σίγουρα τα γονίδιά μας. Αυτά τα έχουμε από τους γονείς μας. Αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το σώμα μας. Να είστε πάντα λίγο καλύτερα ντυμένοι από ό,τι η κατάσταση το απαιτεί. Όχι υπερβολικά, αλλά όχι και λίγο λιγότερο. Να έχετε πάντα αυτοπεποίθηση. Να είσαστε δυνατοί, ήρεμοι και με χαμόγελο. Προσέξτε το styling σας. Μη φαίνεται μια υπερπροσπάθεια. Σημασία δεν έχει τι φοράτε, αλλά πώς το φοράτε. Προσέξτε τη στάση σώματος και ειδικά όταν περπατάτε και όταν κάθεστε. Η πλάτη να είναι ίσια, ευθεία και ωραία. Οπότε μην αποφεύγετε τις ασκήσεις πλάτης στο γυμναστήριο. Χρησιμοποιείτε μια καλή κρέμα ημέρας. Το δέρμα μας χρειάζεται βοήθεια και σίγουρα δεν θέλουμε να δείχνουμε μεγαλύτεροι από ό,τι είμαστε. Να είστε πιο ανοιχτοί και πιο φιλικοί με τους άλλους. Αυτό αυτομάτως σας κάνει πιο συμπαθείς και έτσι κερδίζετε και στην επικοινωνία. Όταν είστε σε μια συζήτηση, δώστε όλη σας την προσοχή. Φανταστείτε πώς θα νιώθατε εσείς αν μιλάτε και συνειδητοποιήσετε ότι κανένας δεν σας παρακολουθεί. Επίσης, πολύ σημαντικό, ποτέ μην διακόπτετε κάποιον όταν μιλάει. Αφήστε τον να ολοκληρώσει. Το ίδιο θα θέλατε και για εσάς. Πρέπει πάντα να έχουμε το κατάλληλο κούρεμα και χτένισμα για το πρόσωπό μας. Το πρόσωπό μας αλλάζει. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε αν κοιτάξουμε παλιότερες φωτογραφίες μας. Οπότε έτσι πρέπει να προχωράει και το κούρεμα ή το χτένισμα το οποίο έχουμε.
Και το πιο σημαντικό tip για σήμερα είναι κάτι που ο πιο πολλής κόσμος ξεχνάει. Η ομορφιά δεν βρίσκεται στην εξωτερική εμφάνιση. Η ομορφιά βρίσκεται σε ένα ωραίο μυαλό και μια καλή καρδιά. Και να θυμάστε, το να έχεις μια καλή καρδιά σε αυτό το σκληρό κόσμο δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Λοιπόν, γεια σου Τόλι! Γεια σου Λίτσα! Τι κάνεις? Τι να κάνω, τέλειωσε η καραντίνα, αλλά εμείς ακόμη μέσα είμαστε. Τέλειωσε η καραντίνα και μείναμε, ξεμείναμε μέσα στο σπίτι. Καλά, ξεχάσανε να μας βγάλουν, νομίζω. Ελάτε να μας βγάλουν. Τόλι, τώρα μεταξύ μας, που πάμε και καλά και που τα κρούσματα, ας πούμε, είναι λίγα και ελπίζω, Παναγία μου, να μείνουν τόσα, γιατί βλέπω κάτι τρελά να συμβαίνει έξω. Ρε εσύ, ωραία δεν είναι έτσι, μια φορά το χρόνο να κάνουμε ένα μήνα καραντίνα, λίγο να ξεκουραζόμαστε. Άντε όχι ένα μήνα, 2-3 εβδομάδες. Ναι, από τη μία άποψη ναι, είναι καλά γιατί αρκετοί από εμάς ξεκουραζόμαστε από την καθημερινότητα της ρουτίνας. Βέβαια, είναι λίγο εκεί στα εργασιακά και οι επιχειρήσεις που πλήγονται. Εκεί λίγο, δεν ξέρω. Εντάξει, ισορροπία γενικότερα νομίζω ότι στις μέρες μας, δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να γίνομαι έτσι ενήλικη, δεν υπάρχει γενικότερη ισορροπία, άρα τώρα εντάξει, μαζί με όλα τα άλλα είναι και αυτό. Θέλω να σου πω ότι από την προηγούμενη Δευτέρα, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, έχει λήξει ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της καραντίνας. Ο κόσμος κυκλοφορεί, πηγαίνει και παίρνει κοκτέιλ και μαζεύονται όλοι μαζί στην πλατεία μας, εδώ πέρα στην Κοζάνη και σε άλλες πλατείες. Γίνεται ένας χαμός, αυτοκίνητα παντού, δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε και ακόμα δεν ανοίξαν κιόλα. Ναι. Εσύ βγαίνεις? Όχι. Εγώ, όσο μπορώ ακόμη, βλέπεις ότι ακόμα και αυτή την εβδομάδα την εκπομπή αποφασίσαμε με τους συνεργάτες γενικότερα και τους εικονολήπτες, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη σε αναστολή εργασίας και γι' αυτό και δεν μπορούμε να βγάλουμε εκπομπές από το στούντιο. Αποφασίσαμε λοιπόν να βγάλουμε άλλη μια εκπομπή από το σπίτι, μιας και κάναμε ένα ρεπό το τριήμερο εκεί της Πρωτομαγιάς. Έψησες? Όχι. Ούτε εγώ. Εγώ θες να σου πω που η τρελή ξεκίνησε για τροφή παραμονή Πρωτομαγιάς και μόλις συνειδητοποίησα ότι την επόμενη μέρα είναι η μέρα που ψήνουμε και τρώμε και κάνουμε, λέω Παναγία μου, όλο το χρόνο κατέβαζα ό,τι υπήρχε και τώρα λέω μου ήρθε να κάνω διατροφή. Έχασα όμως. Πόσα? Πόσα και εσύ αμέσως. Ένα. Ένα, είναι το ένα, ρε. Ένα, ίσον κανένα. Μωρέ, τώρα να, ούτε μια εβδομάδα δεν έχω που ξεκίνησα. Μην κάνεις έτσι. Τόλι και εσύ έχασες από ό,τι βλέπω. Ναι, και εγώ από ένα. Από τα μαλλιά μόνο που φύγανε. Λίτσα, κουρεύτηκα. Πήγα την πρώτη μέρα, Λίτσα, τη Δευτέρα. Μα, σε είδα. Πήρα τηλέφωνο τη φίλη μας τη Χρύσα. Κατευθείαν μέχρι στο ντεβού πήγαμε τη μάσκα, Λίτσα. Μάσκα και εκείνη. Γάντια και εκείνη. Της λέω, πώς κουρεύεις με τα γάντια, δεν δυσκολεύεσαι? Ναι, μου λέει, ξέρεις, δεν γλιστράει με τα μαλλιά, είναι λίγο πιο στιφ. Ναι, καταλάβαμε το όλοι. Πώς το λέγεται αυτό που δεν γλιστράνε οι τρίχες στο δάχτυλο, είναι πιο στιφ, όχι στιφό. Στιφός και πιο σκληρό. Από στού αρχίζει. Ποιο? Πιο σκληρό, όχι. Όχι σκληρό. Τεχνό. Το αντίθετο του δεν γλιστράει. Το αντίθετο του δεν γλιστράω. Ναι. Δεν γλιστράω. Τραχή. Τραχάω. Δεν τραχάω. Τραχή. Σίγουρα. Από τρού είπες. Ποιο τραχείς ή τρίχες? Από στού. Από στού. Στενές. Όχι. Ποιο είναι το αντίθετο του δεν γλιστράω, ρε παιδιά? Να γκουγκλάω. Όταν λέμε ο δρόμος δεν γλιστράει. Όταν δεν γλιστράει. Δεν γλιστράει. Όταν δεν γλιστράει. Να, τέτοια κάνει τώρα και άμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μα μου μιλάει αυτό. Δεν τώρα. Θα πω ότι. Όχι στιγμό. Στεγνό. Σκληρό. Όχι σταθερό. Όταν. Σταθερό. Καλό. Λοιπόν, γλιστράω. Ναι. Α, γλιστράω δεν είναι. Όχι. Με στερητικό δηλαδή.
Δεν γλιστράω, είναι το αντίθετο του γλιστράω. Σίγουρα, δεν μπορεί. Η ελληνική γλώσσα έχει πολλές λέξεις, Λίτσα. Αποκλείδει να είναι γλιστράω. Η ελληνική έχει, η δικιά μου δεν έχει τόλιο, όπως έχεις καταλάβει. Και θέλεις συνέχεια αυτό αντίθετο. Περίμενε, τώρα μπήκα Google. Τώρα που... Ναι, μπες Google. Γλιστρό, ξεστρό, όχι. Είμαι γλιστρερός. Μα πού είναι το αντίθετο? Είναι, ρε παιδί μου, στα δάχτυλά της. Οι τρίχες γλιστρούσαν στο μέτωπο ψαλίδι. Τώρα που φοράει τα γάντια που είναι λαστιχένιο, είναι πιο... Πώς μου το... Δεν ξέρω... Αχ, δεν... Google ρε κι εσύ. Α, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το βρω. Το όλοι Google δεν έχεις ένα κινητό εκεί μπροστά σου. Ούτε... Το έχω για webcam το κινητό. Δεν γίνεται. Υπάρχει αντίθετη λέξη του γλιστράω. Όποιος γλιστράει... Μαγκώνουνε στα αυτά. Μαγκώνουν είναι... Μπλέκομαι και... Δεν υπάρχει. Ορίστε, είμαι εδώ. Συνώνυμο υπάρχει. Αντίθετο δεν υπάρχει. Ή γλιστράς ή δεν γλιστράς. Δεν έχει κάτι άλλο. Γιατί όχι, και όντως υπάρχει. Εγώ πιστεύω υπάρχει. Τέλος πάντων, εντάξει. Αν το βρει κάποιος, να μας το στείλουν, ναι. Ναι. Στα social media σου. Και? Ναι, και κουρεύτηκα που λες, Λίτσα, από τους πρώτους, πώς βρήκα πάλι καλά. Είπαμε, είχαν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Και ησύχασα, Λίτσα, γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Με τα μαλλιά. Με τα πολλά. Μαλλιά δεν μπορούσες να κοιμηθείς. Γυρνούσα από τη μία, γυρνούσα από την άλλη... Εδώ ίδρωνα, όταν έκανα μπάνιο, 100 ώρες να τα στεγνώσω. Φαντάσου εσύ. Ωραία. Τι τραβάμε κι εμείς. Λοιπόν, βάζω λίγο φωνή να σε ακούω λίγο καλύτερα ταυτόχρονα. Να. Και έχω να σου πω λοιπόν το λάκι μου ότι από τη Δευτέρα ανοίγουν λοιπόν όλα τα καταστήματα, τα εμπορικά. Γενικότερα ψηλοεπιστρέφουμε σε μια καθημερινότητα. Παρόλα αυτά όμως ο COVID είναι εδώ, έτσι, ενωμένος δυνατός. Δυστυχώς, και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Εσύ με το χαμ, πώς τα πας? Ποιο χαμ? Χέρια, απόσταση, μάσκα, αυτά τα 3 γράμματα του χαρδαλιά. Ναι, εγώ όταν βγαίνω και μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, ναι, είμαι μακριά. Mm-hmm. Έτσι και στο ταμείο προσπαθώ, αλλά όταν πάω να πάρω κάποια πράγματα και μπαίνω σε ένα διάδρομο και έρχεται και κάποιος άλλος, και εγώ προχωράω, πάω προς τα πίσω από το διάδρομο, βγαίνω για να περάσει, για να μπω σε ένα μικρό σούπερ μάρκετ. Τόλι, σαν να έχεις ξανανιώσει. Σε βλέπω αφράτη, επιδερμίδα, τσίτα. Έτσι. Λίτσα, ξυρίστηκα και έβαλα μία κρέμα. Πολύ ωραία. Έπιασε πολύ. Και ναι. Είδες τα μυστικά του νεκτάριου που δείξαμε πριν και τα εφάρμοσες και όλες. Εντάξει, απίστευτα. Πολύ ωραίος. Φτούφτου μη σε ματιάσω. Τώρα λοιπόν, από τη Δευτέρα ξαναεπιστρέφουμε σιγά σιγά, να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Για το καλοκαίρι δεν θέλω να έχουμε και άλλη καραντίνα, είπαμε καλά. Ναι, Λίτσα, γιατί με το που έληξε η καραντίνα τη Δευτέρα, και που βγήκα έξω να πάρω κάτι από το σούπερ μάρκετ, Λίτσα, γεμάτο κόσμος. Ναι. Και εγώ νόμιζα ότι θα βγουν σταδιακά, μπορεί να ίσως να φοβηθούν. Δεν φοβήθηκε κανένας. Άιντε, βγήκαν όλοι. Να σου πω, φοράς αυτή τη μάσκα της μαμάς σου? Ναι. Ωραία. Άκου τώρα τι έχω να σου πω. Βλέπω αυτές τις μέρες που ευτυχώς είμαι στο σπίτι και μπορώ και βλέπω live τον Νίκο, τον Μουτσινά, και ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, χθες ήταν Παρασκευή, διηγήθηκε μια ιστορία, τη δική του ιστορία με τη χρήση μάσκας, με το μη από το χαμ. Και σου λέει δεν μπορούσε να χρησιμοποιεί τη μάσκα, έπαθε λίγο μια τύπου ασφυξία. Με το που γίνεται αυτό, χτυπάει το τηλέφωνό μου. Εγώ έχω παραγγείλει τώρα κάτι μάσκες. Πολύ ωραίες, με γκλίτερ και τέτοια πράγματα. Χτυπάει το τηλέφωνο μου, είναι η Σοφία Δαβιδοπούλου που παρήγγειλε εγώ τις μάσκες. Με φίλτρο μέσα, όχι καφέ, πραγματικό. Και μου λέει, Λίτσα μου λέει, άκου τι γίνεται. Το είδες, λέει, τι είπε ο Νίκος, το είδα, λέω, και εσύ το είδες, το είδαμε όλοι. Μείναμε, τον λυπηθήκαμε τον άνθρωπο. Μου λέει, ετοιμάζω μάσκα ειδική για το Μουτσινά και ειδική super glamourous μάσκα για τη Βάνια. Τις οποίες θα τις έχω εγώ εδώ να τις δείξω την επόμενη εβδομάδα και μετά θα φύγουν για Αθήνα. Ωραία. Μα δεν γίνεται, γιατί πρέπει να τον προστατέψουμε, έτσι.
Ναι, ναι. Τις βάνιες πώς θα είναι, θα έχει και στρασάκια, θα είναι έτσι... Και λουλούδια και στρασάκια, σου λέει, υπερπαραγωγή. Θα τις είχα να τις δείξω σήμερα. Αλλά λόγω ότι θέλουμε να τις περιποιηθούμε πάρα πολύ και θα προκαλέσουμε φυσικά να τις φορέσουν και στο στούντιο και να δούνε πόσο καλά μπορούν να αναπνέουν με σωστές μάσκες με φίλτρο μέσα. Αυτά σε πολύ λίγο. Νομίζω ότι η Βάνια θα γίνει, εντάξει, θα ολοκληρώσει το στυλ της το 100% με αυτή τη μάσκα. Και έχει και ένα σλογκανάκι ειδικό εδώ. Α, γράφει κάτι. Ναι, γράφει κάτι. Τι γράφει? Ωραία. Ζητείτε φιλτρός. Αμάν! Δεν χρειάζεται να το λέει πια. Λοιπόν, έτσι παίρνουμε τις μάσκες μας, τις προμηθευόμαστε με προσοχή, ελέγχουμε ποιες μάσκες παίρνουμε, έτσι πώς τις χρησιμοποιούμε. Είδες και αυτές οι πάνινες βολεύουν, Λίτσα, γιατί είναι πλήνε βάλε. Πλήνε βάλε, σιδέρωμα. Επειδή το χρησιμοποιούμε συχνά. Όχι οι πάνινες μιας χρήσης. Όχι τις άλλες, πώς τις λένε τις άλλες. Το αντίθετο τις πάνινες. Εντάξει, δεν έχει αντίθετο η πάνινη, απάνινη, μάλινη, χειρουργική, χάρτινη. Ναι, ή τέλος πάντων, ή μιας χρήσεως τέλος πάντων, ναι. Μιας χρήσεως, ωραία. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα συνώνυμα και τα αντίθετα και κυρίως τα αντίθετα, τόλοι. Και να σου πω ότι σήμερα, Σάββατο 9 του Μάη, έχουμε ημέρα της Ευρώπης. Ποιας Ευρώπης θα μου πεις εσύ τώρα, αλλά τέλος πάντων. Επίσης, έχουμε παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Σου λέει όλα τα πουλιά σήμερα μαζεύονται και αποδημούν. Τα γιορτάζουμε εμείς για τα πουλιά. Όχι, τα πουλιά γιορτάζουν. Ναι, εμείς γιορτάζουμε τη μέρα των πουλιών που είναι αποδημητικά. Προφανώς τώρα που ήρθε η άνοιξη, γίνεται αυτό που αλλάζουν γειτονιά τα πουλιά. Α, ναι, που φεύγουνε. Και σχηματίζουν έτσι ένα σαν γωνία. Αυτό δεν είναι. Ναι, αυτό είναι. Σχηματίζουν διάφορα. Γιορτάζεται κιόλας δύο φορές το χρόνο αυτή η μέρα. Μία τώρα τον Μάιο, 9 Μαΐου, που έρχονται μάλλον, και μία τον Οκτώβριο που φεύγουν τα πουλιά. Ναι, τύπου coronavirus μου θυμίζει εμένα αυτό. Έρχεται τον Οκτώβριο, φεύγει τον Μάιο. Και έχει σκοπό φυσικά να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, την παγκόσμια κοινή γνώμη, σχετικά με την προστασία αυτών των πουλιών. Έτσι λοιπόν, άμα βρεις τέτοιο πουλί, πρέπει να το προστατέψεις. Ναι, τώρα πού να τα βρούμε, γιατί πετάνε αυτά, αλλά τέλος πάντων. Παιδάκι μου, άμα κάπου σου βρεθεί ένα αποδημητικό πουλί, προστάτεψέ το. Αυτό. Δεν είναι γήινας, δεν είναι ζώα που είναι κάτω στη γηλίτσα. Είναι όλο στον αέρα, πού να το προστατεύσω. Συγγνώμη, άμα δεις ένα πουλί κάτω, χτυπημένο, αποδημητικό, θα το προστατέψω, αυτό σου λέω. Α, άμα το βρω κάτω χτυπή, θα το πάρω, θα το βάλω ένα ξυλαράκι άμα έχει σπάσει το φρετερό, του ξέρω εγώ, Ρελίτσα, τι να κάνω. Τίποτα, άστο το όλοι. Δεν πειράζει. Δεν έχω βρει ποτέ, Ρελίτσα, δεν τυχαίνει. Εντάξει, τέλος πάντων. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πουλιών, ας γιορτάσουμε σήμερα. Α, και επίσης παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα άστο. Ναι, είναι το εμπόριο δίκαιο, βρε παιδί μου. Να μην βάζουν πιο ακριβές τις μάσκες και τα γάντια και τέτοια. Έτσι, να τα όλα γίνανε. Θέλω να σου πω ότι αύριο, 9 Μαΐου, όχι, αύριο έχει 10 αφού σήμερα έχει 9 ο μήνας, είναι η γιορτή της μητέρας. Πρέπει να δούμε. Ναι, Κυριακή, ναι. Χρόνια πολλά στη μαμά πολλά. Μου. Και στη μαμά μου και τη δικιά μου. Έτσι. Και σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, τέλος πάντων. Και σε όλες τις μαμάδες του κόσμου. Και χρόνια πολλά και στην κυρία Αλεξάνδρα, στη μαμά του Κοσμά, που μας βοηθά πάρα πολύ για να βγάλουμε αυτή την υπέροχη εκπομπή από το σπίτι. Α, ναι, μας βοηθάει. Μας βοηθάει, ναι, βέβαια. Α, ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά στις μαμάδες, χρόνια πολλά είπαμε στα πουλιά που αποδημούν. Τώρα θέλω να μου πεις εάν ανακάλυψες κάποια καινούργια σειρά ή κάποιο reality, δεν ξέρω. Τέλειωσα, Λίτσα, το Too Hot to Handle. Χαμός έγινε με αυτό, έχει παίξει παντού αυτό το reality. Ναι, Λίτσα, καλά η Φραντζέσκα, να μην πω. Πάνε τα λεφτά. Λίτσα, στο γιο η Φραντζέσκα... η Φραντζέσκα τα έφαγε όλα, Λίτσα. Αυτό που κάνανε, που τζαγιώνει, το είδες, ρε Σιτόλη. Τώρα αυτό υπάρχει. Ναι. Είδες πως το λέγανε. Έτσι όπως το λέγανε και στο Next Top Model.
Αυτοί το λέγανε γιόνι. Αυτές το λέγανε γιόνι, βγάλανε ένα γράμμα. Το κάνανε μικρό. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι όμως. Στο ίδιο σημείο του σώματος αναφέρεται, αναφέρονται και οι δύο λέξεις, αλλά δεν είναι το ίδιο. Τυχαίο όμως είναι... Τυχαίο, σαν... είναι απίστευτο. Ναι, και το κοιτούσαν και μετά έτσι έπρεπε να το ζωγραφίσουν. Ναι. Εμένα μου άρεσε η ζωγραφιά της Βάνιας εδώ μεταξύ. Ραχνιασμένο γιόνι. Λοιπόν, άρα τελείωσες αυτό, δεν ξεκίνησες κάτι άλλο, ούτε κορεάτικο. Όχι, πάντως έμαθα ότι θα βγει και δεύτερη σεζόν από αυτό. Ναι, και εγώ ανυπομονώ, ρίση, ανυπομονώ. Εγώ με το MasterChef έχω λίγο ξενερώσει, γιατί μας κόψανε τα επεισόδια από τρία που είχαν, ήταν πέντε. Τα κάναν τρία και τα τρία τα κάναν δύο τώρα την εβδομάδα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ναι, πόσοι μείνανε τώρα? 10, 11. Ναι, δεν το παρακολουθώ, αλλά είδα εκεί πέρα αυτά που δήλωσε η Κατερίνα. Ναι, μα κάνανε μέχρι τους 6 λέει έχουν γυρίσει. Γιατί δεν μας βάζουν λίγο περισσότερο επεισόδιο? Τι θα κάνουμε εμείς τα βράδια? Α, θα κάνω live απόψε, θα έρθεις, θα μπεις. Θα κάνεις live στο Instagram? 12. Ναι, να πω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Μάντεψε τι κάνει το gadget. Το προηγούμενο gadget, ναι. Θέλω να σου πω ότι έχει ήδη κυκλοφορήσει σε καταστήματα της πόλης. Και γνωστό κατάστημα με κινητά στην πόλη της Κοζάνης, θα πω εγώ, με το που μπαίνεις μέσα, σου προσφέρει την απολύμανση του κινητού, γιατί έχει προμηθευτεί αυτό το gadget. Ας το καλό. Ναι. Ωραία. Είμαστε influencers, έχω να σου πω. Πρώτη το βγάλαμε, Λίτσα, και διαδόθηκε παντού. Ναι, και επίσης θέλω και κάτι άλλο να σου πω. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε κάποια σχόλια στο καλό μεσημεράκι. Ναι. Η Αγγελική, μια μέρα στην εβδομάδα, λέει στον Νίκο σχολίασε τα ρούχα. Εν τω μεταξύ, την άκουσε την Αγγελική που τραγούδησε? Την είδες? Όχι. Εντάξει, είναι καταπληκτική. Εκτός από γυναικάρα, είναι και φωνάρα, ρε εσύ. Κάτι σαν την δική του Βασιλείου, ένα πράγμα, υπέρτατη. Λοιπόν, και λέει ο Νίκος ο Μουτσινάς κάτι για τα ρούχα μου και μετά μου ήρθε ένα μήνυμα στο οποίο μου μιλούσε μια κοπέλα και μου έλεγε, μην ονειρεύεσαι, μου έλεγε, ότι εσύ θα σε πάρει ο Νίκος. Σε όλες έτσι λέει και είμαστε πολλές λίγο που τον θέλουμε. Και μην το παίρνεις. Και εσύ τι απάντησες? Και μην το παίρνεις λέει πάνω σου. Εγώ είπα, λέω, θα βγει τώρα καινούριο reality λέω στο Sky. Πώς είναι αυτό στον Αλφα, το καινούριο που θα... Το... Με την πατριά, έλα να βρεις τον άντρα σου. Ναι. Στο Sky τι θα βγει? Θα βγει reality που θα είναι ο Νίκος ο υποψήφιος και από πίσω χιλιάδες γυναίκες να τον διεκδικούν. Α, το The Bachelor. Ναι. Και θα είναι ο Νίκος ο Bachelor. Ο Νίκος θα είναι ο Bachelor. Συνήθως το Bachelor που βλέπω στην Αμερική διαλέγουν έτσι ωραίους επαγγελματίες, πλούσιους, με κουστούμια. Ναι. Δεν ξέρω το προφίλ τώρα του Νίκου. Είναι σαν να περιγράφεις το Μουτσινά. Ωραίος. Επαγγελματίας, πελούσιος. Είναι επιχειρηματίας, είναι με κουστούμι. Του βάζουμε και ένα κουστούμι εκεί πέρα. Θα πούμε τον κύριο Ζάχο, τον ενδυματολόγο, να του βάλει και ένα κουστούμι. Πάντως αυτό έχω να πω. Θα μπορούσε, ναι. Κορίτσια, μη σφάζεστε. Εντάξει, όποια διαλέξει ο Νίκος. Αλήθεια σου λέω, δηλαδή σε λίγο θα φοβάμαι να κυκλοφορήσω έξω. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα. Πάλι φύγαμε εκτός θέματος, αλλά είχαμε πολλά να πούμε. Δύο εβδομάδες έχουμε να τα πούμε. Πάμε να μαντέψουμε τι κάνει το gadget και τι μας έχεις για αυτή τη φορά. Ναι, το έχω εδώ, Λίτσα. Λοιπόν, το gadget είναι αυτό. Ζωντανό, ε. Ναι. Είναι, τι είναι, ηχείο είναι, μανιτάρι. Μαγικό. Ηχείο είναι εν μέρη, αλλά άλλο είναι ο σκοπός του. Για το κατοικίδιο. Όχι, πολύ μικρό. Όχι. Όχι, είναι πολύ μικρό. Είναι σκληρό. Σκληρό, ε. Μαύρο. Θα το φέρω να το δεις πιο κοντά. Ναι, μαύρο, ματ, στρογγυλό, σκληρό. Να το πιάσει. Πορτοκαλί από κάτω. Εδώ έχει USB. USB θύρα. Έχει και κουμπί on-off. Ναι. Δύσκολο.
Λοιπόν. Πού το βάζουμε. Το βάζουμε στα δωμάτια του, σε όποιο δωμάτιο του σπιτιού μας θέλουμε. Σε όποιο δωμάτιο του σπιτιού μας θέλουμε. Άρα είναι portable. Το μόνο μέσα στο σπίτι ή βγαίνει και έξω το σπίτι. Πρέπει να το συνδέσουμε και με USB όμως, έτσι. Ναι. Το συνδέεις με USB και το βάζεις σε όποιο δωμάτιο θες στο σπίτι. Ναι. Και ακούς μουσική. Ναι, ακούς μουσική, αλλά δεν είναι βασικό αυτό. Είναι κάποιο ηχείο. Λίτσα. Λίτσα. Όλοι. Θα βοηθήσω. Βοήθα. Γενικό, όταν είσαι στο σπίτι, τι θα ήθελες. Α, μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Θα το θέλω εγώ, θα το θελήσω αυτό το gadget. Θα το θελήσεις, Λίτσα, εγώ το έχω πάρει και το θέλω. Όχι, το έχω. Τώρα δεν το θέλω γιατί το έχω, αλλά το ήθελα πάντα. Άμα δεν το θέλεις, όσο σε μένα. Όχι, εγώ το θέλω. Το έχω τέλος πάντων, δεν το... Όχι. Και σ' αρέσει και το γουστάρεις και το θέλεις. Ναι, και θα το θες και εσύ και θα το θέλει και ο κόσμος. Σίγουρα, θα το θέλουμε όλοι δηλαδή. Όλοι, άμα σου δείξω μετά τι κάνει, άστο. Τώρα τι να κάνει αυτό. Είναι στρόκυλο, μαύρο, μπαίνει σε όλα τα δωμάτια, ακούς μουσική και ταυτόχρονα και φως. Όχι ακριβώς. Λοιπόν, όταν είσαι στο σπίτι σου και κάνεις δουλειές, ναι. Λίτσα, δεν θα ήθελες μια βοήθεια. Ναι, το όλοι θα ήθελα. Αν βαριώσουν να κάνεις κάποια πράγματα. Σκούπα με μουσική. Όχι, δεν είναι σκούπα. Σκουπάκι. Που πηγαίνει μόνο του, κατάλαβες. Τσουκου. Όχι, όχι. Το συνδέω. Ναι. Θα ήθελα μια βοήθεια. Μου κάνει πράγματα ή μου μιλάει και απλά έτσι. Τα κάνει όλα. Τα κάνει όλα. Τα κάνει όλα, Λίτσα, και συμφέρει. Είναι η αποκάλυψη. Θα μου το αποκαλύψεις. Ναι, μα δεν μπορείς να το βρεις και δεν πάει το μυαλό σου. Είναι ο οικιακός βοηθός σου. Δεν καταλαβαίνω. Κοίτα, Λίτσα, εδώ τι κάνει. Ανάβει λαμπάκια. Είναι, Λίτσα, το Google Home Mini. Τι είναι? Είναι το Google. Λίτσα, αυτό κάνει τα πάντα. Το σπίτι της Google είναι. Λίτσα, με αυτό δίνεις φωνητικές εντολές και σου κάνει πράγματα, Λίτσα, στο σπίτι σου. Κάνει το σπίτι σου έξυπνο. Smart. Το δικό μου το σπίτι γίνεται έξυπνο. Ναι. Πώς γίνεται έξυπνο, ρε, το όλο σπίτι μου. Έχοντας βέβαια όμως και τα κατάλληλα εξαρτήματα, έτσι. Βοήθησε. Για παράδειγμα, Λίτσα. Ναι. Εγώ τώρα έχω κάποια φώτα εδώ πέρα, τα βλέπεις. Ναι. Φαίνονται γιατί με χτυπάνε, τέλος πάντων. Ναι. Έχω δύο φώτα, ένα δεξιά και ένα αριστερά. Λίτσα, θα δώσω μια φωνητική εντολή και θα κλείσουν αυτά τα φώτα. Τώρα όλοι δεν θυμήθηκα να με πάρουν. Τι θα κλείσει το φως? Ναι. Άκου. Okay, Google. Turn all lights off. Okay, turning two lights off. Λίτσα, έχω και ένα άλλο που για να είμαι... Λοιπόν, είναι μαγικό! Είναι μάγος! Άκου τώρα, τα χέρια μου είναι εδώ, μην νομίζω ότι κρατάω κάτι. Turn all lights on. Α, πρώτα πρέπει να πω okay. Okay, Google, turn all lights on. Sure, turning on two lights. Κοίτα τώρα αυτό. Turn all lights to green. To green. Οκ, okay, Google, ξέρεις να πεις. Α, ναι, σωστά. Οκ, okay, Google, turn all lights to green color. Θα τα κάνει πράσινα. Sure, changing two lights to green. Να του πω κι εγώ κάτι. Να του πω κι εγώ κάτι. Α, Λίτσα, ναι, πες το από εδώ να δούμε αν θα πιάσει. Ναι. Πες το, Λίτσα. Για πρώτα απ' όλα, είμαι η Λίτσα. Και, οκ, okay, Google, turn all the lights off. All. Να μην τον βλέπω καθόλου τον Τόλι. Μόνο εγώ. Google. Όχι, Λίτσα, δεν σε έπιασε. Άκου, Λίτσα, τι θα σου πω τώρα. Μέσα έχω ανοιχτή την τηλεόραση. Μόνο μέσα έχω ανοιχτή την τηλεόραση.
Έχεις ανοιχτή την τηλεόραση και θα του πεις να την κλείσει. Ωραία, μπορώ να την κλείσω, Λίτσα. Άκου τώρα τι θα πω. OK, Google, turn the TV off. Εκεί που ξέρω εγώ με την έκλεισε. Sure, turning Samsung 7 Series 65 off. Λίτσα, την έκλεισε. Έκλεισε την τηλεόραση. Βάλε πλυντήριο. OK, Google, put on the πλυντήρ του Huawei. Όχι, Λίτσα, δεν βάζει πλυντήριο. Κάτσε τώρα γιατί είμαι πράσινος. Ναι, ναι, ναι. OK, Google, turn all lights to white color. Τι. Χάλασε. Sure, changing two lights to white. Δεν θα χτυπάς καλέ το παιδί. Και δεν μου λες τώρα, δηλαδή εσύ του λες πράγματα και αυτό σου τα κάνει. Ναι, Λίτς, άκου τώρα. Όταν είμαι εγώ και πλένω πιάτα και βαριέμαι, λέω. Ναι. OK, Google, play some music. Α. Το χτυπάς κολλός μετά. OK, Google. Playing some music. Οχ, το σταμάτησα και πήγαινα να το παίξω. OK, Google, play some music. Δεν είναι πολύ γρήγορος. Λίτσα, κανονικά είναι γρήγορος, αλλά νομίζω είναι επειδή είμαι πολύ κοντά. Sure, music on Spotify. Here you go. Isn't it strange? Ας να χορέψουμε λίγο. Δηλαδή, κάνεις... Sorry, I don't understand. Okay, Google, pause. Post τώρα. Stop. No copyright music. No copyright. Stop. Stop, ρε παιδί μου. Stop. Stop. Σταμάτησε. Επίσης, μπορούμε να τους... μπορείς να του κάνεις λίτσα εγκυκλοπαιδικές ερωτήσεις. Θες να το ρωτήσεις κάτι. Ναι. Okay, Google. How old is Nikos Moutsinas? How years old is Nikos Moutsinas, Google? Okay. Δεν σε κατάλαβε, Λίτσα. Πες κάναν πιο γνωστό. Nicholas Martinez is 32 years old. 32. Martinez. Όχι ο Μαρτίνες. Άλλον βρήκε. Ξανά. Okay, Google. How old is Nikos Moutsinas? Sorry, I don't have any information about that. Δεν τον ξέρει, Λίτσα, δεν τον ξέρει. Άκου τώρα. Okay, Google. Ναι. How old is Tom Cruise? Tom Cruise is 57 years old. Καλά, βγήκε άλλη τώρα, βγήκε γυναίκα. Tom Cruise is 57 years old. Mm-hmm. Ρώτησε τον για τον Μουτσινά, μήπως εμένα δεν με κατάλαβε. Για να... δεν ξέρω άμα τον ξέρει, γιατί δεν είναι και πολύ international. Γιατί να με... Okay, Google. How old is Nikos Moutsinas? Nicholas Martinez is 32 years old. Okay. Έναν Μαρτίνες βρίσκει. Φέρε εδώ, φέρε. Google, έλα εδώ. Okay. Here's όμως... a Spotify station featuring Anna Maria Martinez. No, stop. Πω πω Παναγία μου, αυτός ο Google. Okay, Google. Now... Oh. Stop. Stop. Okay, Google, stop. Ωραία. Okay, Google. How... Τι λέω. Γρήγορα, ρε Λίτσα. Ξέχασα τι ήθελα να πω. Θα το λες γρήγορα. Αυτή τη λέξη θα την πεις και μετά γρήγορα την ερώτηση. Okay. Πολύ γρήγορα. Okay, Google. How many years old is face Κορδά? Ξανά. Okay, Google. Tell me the age of Faye Skorda. Sorry, I didn't understand. Δεν σε κατάλαβε, Λίτσα. Ρώτα εσύ πόσο χρόνο είναι η Σκορδά. Okay, Google. How old is Faye Skorda?
Faye Scorta is 40 years old. Ξέρει τη Σκορδά και δεν ξέρει τον Νίκο. Ναι, αμάν. Τόλι, αυτό το λέει σκάνδαλο. Σκάνδαλο, σκάνδαλο. Okay, Google. How old are... Δεν σε πιάσε, ξανά. Okay, Google. Ξανά. Okay, Google. How old is Eleni Menegaki? Eleni Menegaki is 50 years old. Σκάνδαλο. Λίτσα, τον Νίκο μου συνάδει, δεν το ξέρει, τους ξέρει όλους τους άλλους. Μήπως δεν πρέπει να λέμε τις ηλικίες, ρε Λίτσα, αλλά όταν ρωτά κάτι άλλο, όλες τις ηλικίες ρωτάς. Τι να ρωτήσω? Μπορεί να μην θέλουν να το μαθαίνει ο κόσμος. Τώρα είπαμε, τέλος πάντων. Ρώτα κάτι άλλο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ρώτα αν θα βρέξει αύριο. Τι να ρωτήσω, τι καιρό θα κάνει, τι καιρό είχε χθες θα ρωτήσω. Εντάξει, κάτσε να σου βάλω λίγο παραπάνω τη φωνή για να σε ακούει. Έλα, λέγει. Ναι, βάλε με, περίμενε τώρα. Okay, Google. What was the weather yesterday? Γιατί yesterday? Sorry, I can't give weather information for the past yet. Για το παρελθόν, λέει, δεν μπορεί να δώσει, Λίτσα, πληροφορίες. Μόνο για το μέλλον. Δίνει. Η Βάνια δίνει. Δίνει για χθες. Ναι. Απερίμενε να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι σαν τη Μάγκη αυτός ή πιο έξυπνος ο Google? Πιο έξυπνο. Ναι. Αυτό στο Google, η Λίτσα, πας να ψάξεις τα πάντα, τα ξέρει τα πάντα. Ρώτα για το μεγαλύτερο βουνό σε κάποια χώρα, ποια είναι η πρωτεύουσα μιας χώρας, ρώτα για λίμνες, ρώτα για ποτάμια, ρώτα για... για χώρες, για πληθυσμούς. Ναι. Άκου τι θα ρωτήσω. Okay, Google, tell me the richest... ξανά. Λίζα, το σκότωσες. Τώρα stop. I found a list on the website wealthygorilla.com. The 25 richest rappers in the world 2020. Here are the first four. Usher, report this ad, net worth $180 million. Master P, report this ad, net worth $200 million. Eminem and Russell Simmons, report this ad, net worth $340 million. Μου είπε τους πιο πλούσιους... Want me to tell you more? Okay, Google, stop. No. Δεν θέλω. Μου είπε τους πιο πλούσιους rapper του κόσμου και μέσα ο Sneak δεν ήταν. Ούτε ο Light. Okay, Google, tell me something about Giannis Antetokounmpo. Λίζα, το είπες πολύ αργά. Πες το ξανά το ίδιο, αλλά γρήγορα. Okay, Google, tell me something about Giannis Antetokounmpo. Ξανά. Okay, Google, who is the most beautiful in this world? Okay, Google. Here is some information from the web that might possibly help. Here's a summary from the website foxnews.com. Model Thylaine Blondo was crowned the most beautiful girl in the world when she was just 6, has won the title again. Αμα, Λίτσα, τα βρίσκει όλα. Να σου πω τώρα, όμως πρέπει να ξέρεις και αγγλικά για να το παίζεις αυτό. Sorry, I didn't understand. Okay, stop. Next step, Future Creation Services stop. Is on Simisky 126 okay, Google, in Thessalon. Stop. Λίτσα, το ψάχνουν, λέει, για να βάλουν και τα ελληνικά. Α, ωραία. Όταν το βάλουν τα ελληνικά, Λίτσα, θα εξαντληθεί αυτό από την αγορά. Γι' αυτό προλάβετε το τώρα. Ναι, okay, Google. Tell me, I want to sing with you. Do you want to sing with me? Λίτσα, πρέπει να τα λες πιο γρήγορα. Εσύ δεν ξέρεις καν τι θα ρωτήσεις όταν ρωτάς. Ξαναπες το ίδιο πιο γρήγορα. Okay, Google. I want to sing with you. Όχι, δεν πιάνει αυτή η ναζιάρικη φωνή. Πρέπει πιο κανονική. Τώρα να θέλω να το πάρω το καλό. Okay, Google, τι κάνεις? How are you? Okay, Google, how are you?
I'm okay. I hope you and your loved ones are safe and healthy. How can I help today? Τον έχουν ενημερώσει και για τον κορονοϊό και λέει να είναι safe και καλά. Έλα να το ρωτήσουμε. Okay, Google. What do you know about COVID 2019? Άργησες πάλι, Λίτσα, άργησες. Το τραγούδι του κορονοϊού είναι αυτό. Λίτσα, τι είναι αυτό? Λίτσα, τι μας πες? Λοιπόν, το λέω αυτό το gadget είναι φεϊκό. Πραγματικά το λέω. Θα περνάμε τέλεια μαζί του στην καραντίνα. Θα νιώθεις ότι έχεις κάποιον δίπλα σου να σου κρατάει συντροφιά, τέρμα πια η μοναξιά. Ό,τι θέλεις, το ρωτάς, το απαντάει. Ναι. Δεν έχει κάποια κενά, αλλά τέλος πάντων. Επίσης, θα ήθελα να σου πω ότι αν βγήκε στα ελληνικά, πραγματικά, εντάξει. Και πες μου λίγο τώρα, τι άλλο κάνει αυτό? Δηλαδή... Γενικότερα, Λίτσα, το συνδέσεις με τον Google λογαριασμό σου, με το κινητό, και ό,τι έξυπνες συσκευές έχεις στο σπίτι, ναι, μπορεί... Και είτε είναι μπρίζα Wi-Fi, την ανοίγει και κλείνει, ρίχνει ρεύμα ή όχι. Έξυπνα φώτα, τα ανοίγει και κλείνει. Τις τηλεοράσεις, τις ανοίγει και τις κλείνει και αλλάζει και κανάλια και φωνή. Mm-hmm. Παίζει μουσική από το Spotify σου, μπορείς να πεις κάποιες λίστες να παίζει. Ή άλλη μουσική που έχει στο κινητό σου να παίζει. Ακούγεται, σε πιάνει, Λίτσα, όσο μακριά και να είσαι στο σπίτι. Έχει κάποια ειδικά μικρόφωνα, okay, και όπου και να είσαι... Σε πολλά μέτρα, Λίτσα. Εγώ είμαι στο υπνοδωμάτιο και ξέρεις, το καθιστικό μου που είναι μέσα το πιάνει. Και του λες, OK, Google, άνοιξε τα φώτα, ας πούμε, τώρα γιατί θα σηκωθώ. OK, Google, βάλε μου να πούμε. Ναι. Ή ξύπνα με το πρωί εκείνη την ώρα. Ξυπνητήρι, τάδε ώρα. Υπενθύμηση, Λίτσα, για τα ψώνια. Επίσης, όταν λες καλημέρα το πρωί, ναι, του good morning, σου λέει τι καιρό έχει, σου λέει τις επικεφαλίδες από τα νέα, για να είσαι έτοιμη, Λίτσα. Ναι. Όσο κάνεις τον καφέ σου, όσο κάνεις διάφορα, Λίτσα, σε προετοιμάζει για τη μέρα. Συνταγές, συνταγές, πες μου συνταγές, ναι, και... τα γεπράκια δεν ξέρω αν τα έχει, αλλά... Ναι. Πολύ καλό. Και πόσο κάνει τώρα η ιστορία αυτό? Λίτσα, είναι πολύ φθηνό. Πες. Πάρα πολύ φθηνό. Πες. Άμα σου πω, θα πας να το πάρεις. Ναι, πες. 30 ευρώ. Μόνο. Ναι, πολύ αλήθεια. Ωραία. Βρήκα ένα δώρο. Λίτσα, πάρ' το οπωσδήποτε. Εγώ, ναι, το συνιστώ. Είναι, είναι δύο, Λίτσα. Ναι. Είναι δύο. Είναι αυτό το Google Home Mini, mm-hmm, να το πούμε και στους τηλεθεατές, το οποίο είναι το παλιό μοντέλο, και είναι και το Google Home Nest Mini, που είναι το πιο καινούριο μοντέλο. Και τι κάνει το Nest? Κάνει και καφέ. Το Nest είναι πιο ακριβό, γι' αυτό έπεσε η τιμή από αυτό. Α. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι. Γι' αυτό και εγώ, επειδή τα σύγκρινα, γι' αυτό πήρα το προηγούμενο μοντέλο που ήταν και πιο φθηνό από το να πάρω το καινούριο, το πιο ακριβό. Απλά έχει μια τρύπα εδώ, ναι, για να το βάλεις στον τοίχο, ναι, και καλά. Και υποτίθεται ότι έχει ακόμη ένα μικρόφωνο για να πιάνει λίγο πιο καλά τον ήχο. Έλα τώρα, μια χαρά, εδώ ακούει εμένα που είμαι σε... Δείτε, αυτό έχει ήδη πολλά μικρόφωνα, δεν έχουν μόνο ένα, έχουν γύρω-γύρω και πιάνει ήδη πολύ καλά, στο λέω σίγουρα γι' αυτό. Και διάβασα και άλλους και ξένους. Stop. Οκ, okay, Google, stop. Λέμε καλά λόγια τώρα. Μην μας απογοητεύεις, Google. Μάλιστα, εντάξει, θεϊκό. Τόλι, είσαι θεός, πραγματικά δεν ξέρω. Κάθε φορά μαζί σου αισθάνομαι ότι πετάω σε άλλο κόσμο. Ότι ανακαλύπτω νέους ορίζοντες. Είμαι όλο εκπλήξεις, Λίτσα. Είσαι όλο εκπλήξεις, Τόλι, ναι, πραγματικά. Τόλι, σε αγαπάμε, έτσι. Και εγώ σας αγαπώ. Πολλές. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Φιλιά πολλά, ναι, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, επίσης, γεια.